Χθες πάλι είχαμε μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη στην περιφέρεια και παρόντος και του Δημάρχου, ο οποίος πιέζει αφόρητα και την κυβέρνηση και, και τον Περιφερειάρχη, και πλέον έχει γίνει κατανοητό από όλες τις πλευρές και από τον Περιφερειάρχη και από την κυβέρνηση, που φαίνεται, τα προβλήματα τα οποία μας δυσκολεύουν για την υπογραφή της σύμβασης παροχής θερμικής ενέργειας. Ποια είναι αυτά? Ένα από τα βασικά, τα απαριθμώ. Το πρώτο σημαντικό σημείο είναι η ρήπη. Η ΔΕΗ όλα αυτά τα χρόνια μας χρεώνει το διοξίδιο, τους ρήπους, τα οποία κατά την μελέτη του κυρίου Πανούση, το 2027 που θα λειτουργεί ως η ΘΕΑ, θα ανέρχονται στα 28 εκατομμύρια. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτό από την ΔΕΙΑΚ, ούτε και από το Δήμο, και είναι και ο Δήμαρχος ενάντια στην πληρωμή των ρήπων, και είναι απέτησή μας δηλαδή να απομειωθεί το ποσό αυτό, να απομειωθεί. Για να απομειωθεί αυτό το ποσό απαιτείται πολιτική απόφαση. Εάν δεν απομειωθεί αυτό το ποσό, η τηλεθέρμανση δεν υφίσταται στην Κουζάνη. Είναι δυσβάστατο το χρέος και είναι από τα σοβαρά κόκκινα σημεία τα οποία δεν υπογράφουμε τη Σύμβαση Θερμικής Ενέργειας. Το δεύτερο είναι η απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΗΣ Αγίου Δημητρίου και η διασφάλιση της παροχής θερμικής ενέργειας στην πόλη μέχρι την ολοκλήρωση του ΣΥΘΕΑ. Επίσης και αυτό είναι κυβερνητική απόφαση. Και το τρίτο σημαντικό είναι η τιμή θερμικής ενέργειας. Η δική μας, ας πούμε, πρόταση και επιμονή, που τελευταία την συζητάνε πλέον, δέχθηκε και το Υπουργείο ότι έχουμε μια πρόταση που είναι για συζήτηση, ότι η τιμή της θερμικής ενέργειας που θα αγοράζει η τηλεθέρμανση Κοζάνης, η ΔΕΑΚ, δεν θα υπερβαίνει τα 30 με 35 λεπτά. Με συνέπεια στον καταναλωτή να φτάνει γύρω στα 60 με 65 λεπτά. Τα συγκεκριμένα τρία κόκκινα σημεία που θέτουμε είναι καθαρά θέμα του Υπουργείου. Είναι πολιτική απόφαση. Και επειδή εξηγήσαμε πάρα πολλές φορές, ας πούμε, στο Υπουργείο ότι δεν μπορεί να μην λαμβάνουν υπόψη την προσφορά της Κοζάνης και της περιοχής στην ανάπτυξη της Ελλάδας τόσα χρόνια, και με δεδομένο ότι φθήνει ο πληθυσμός της Δυτικής Μακεδονίας και της περιοχής μας, έχουμε μείωση στο ΕΕΠ κατά 40%, και σε αυτό δίνει μια πολύ σκληρή μάχη και ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης, ας πούμε, στην ουσία. Και πιστεύουμε ότι θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Γιατί το αίτημά μας είναι δίκαιο. Διευκρινίζοντας λίγο δύο πράγματα σε ό,τι αφορά τα διοξίδια τα οποία αναφέρθηκε ο Πρόεδρος προηγουμένως. Ναι, πραγματικά το ποσό το 2028 στις οφειλές της, το 27, με συγχωρείτε. Οπότε προβλέπεται να είναι και έτοιμα τα έργα για τη μετάβαση. Εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου στα 28 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε ότι αυτά τα διοξίδια δεν είναι μία οφειλή η οποία προέρχεται, ας το πω, ιδιωτελώς από τη ΔΕΗ, αλλά στην ουσία προκύπτει από το Σύστημα Εμπορίας και Παρακολούθησης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου, το οποίο θεσπίσηκε από το 2013 και μεταγενέστερα, έτσι και στο οποίο η παραγωγή θερμικής ενέργειας εμπίπτει σαν σύστημα. Το αίτημα το δικό μας, ωστόσο, σαν ΔΕΙΑ Κοζάνης, είναι το ποσό αυτό, όπως τόσο για εμάς όσο και για τις άλλες τηλεθερμάσεις, να αναλυφθεί η κάλυψή του στο σύνολό του από την ελληνική πολιτεία, είτε μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, είτε από το Πράσινο Ταμείο, είτε από οπουδήποτε αλλού.
Γιατί ούτως ή άλλως η τηλεθερμάνωση στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και της Κοζάνης και της Πτολεμαίδας και του Μιντέου έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα, όπως ξέρετε, στην βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο όλοι ζούμε, έτσι, και έχουν εξοικονομήσει πάρα πολλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα.